Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στο Μαρόκο και με την αγωνία για την τύχη των παγιδευμένων στα συντρίμια να κορυφώνεται. Πρόκειται για τον φωνικότερο σεισμό εδώ και 6 δεκαετίες στη χώρα. Τεράστια είναι η καταστροφή στην καρδιά του Μαρακές, στις πόλεις και στα χωριά στους πρόποδες του όρου Σάτλαντα. Τις δραματικές στιγμές που επικρατούν περιγράφει ο Χαράλαμπος Φασουλάς, ο οποίος παραμένει στο Μαρακές στο πλαίσιο συνεδρίου του Παγκόσμιου Δικτύου των Γεωπάρκων της UNESCO. Αρκετά μέλη της αποστολής βρισκόμασταν σε ένα εστιατόριο έξω από την πόλη, που όταν άρχισε η δόνηση πραγματικά τρομάξαμε περισσότεροι. Οι πληροφορίες από τους άλλους συναδέλφους που βρισκόταν στην παλιά πόλη της, του Μαρακές, στη Μεντίνα, ήταν ότι οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν στο σύνολό τους. Η παλιά αυτή πόλη, ξέρετε, που είναι μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελείται από σπίτια που είναι κυρίως πληθόχτιστα του 12ου, 10ου, του 13ου αιώνα, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του σεισμού να γίνουν κάποιες καταρρεύσεις. Άνθρωποι σε απόγνωση, χωρίς νερό και φαγητό, ενώ ο τρόμος παραμένει ζωντανός από τις εικόνες καταστροφής. Θεώρησαν πολλοί ότι ήταν κάποια βομβιστική επίθεση και έτρεχαν πανικόβλητοι σε διάφορες κατευθύνσεις. Η εικόνα που έχουμε εμείς εδώ είναι ότι οι περισσότερες καταστροφές έγιναν κυρίως κοντά στο επίκεντρο. Είναι μια ορεινή περιοχή στον Άτλαντα, στην οροσειρά του Άτλαντα. Τα περισσότερα χωριά έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί. Είναι κυρίως παλιές κατοικίες, πετρόχτιστες, πληθόχτιστες. Τα νοσοκομεία είναι ασφιχτικά γεμάτα, ενώ όσοι επέζησαν από τον φωνικό σεισμό σκάβουν πρόχειρους τάφους για να θάψουν τους νεκρούς. Είδαμε ακόμα πολλούς κατοίκους οι οποίοι παρέμεναν έξω, κοιμόταν στους δρόμους, σε στρώματα. Προφανώς έχει να κάνει με τον πανικό τους. Παραμένουμε όλα σχεδόν τα μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου της UNESCO και της Εκτελεστικής Επιτροπής εδώ στην περιοχή του Μαρακές. Έχουμε αποφασίσει ότι όλα τα χρήματα αυτά που ήταν για το κόστος των εκδρομών θα δοθούν στους κατοίκους. Οργανώσαμε μία αιμοδοσία και πάρα πολλοί συνάδελφοι προσέφεραν αίμα για τους πηγέντες και τους τραυματίες. Σήμερα η κατάσταση ακούγεται ήρεμη. Εχθές ακουγόταν πολλά ασθενοφόρα τα οποία προφανώς μετέφεραν τραυματίες στα γύρω νοσοκομεία. Το Μαρόκο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο μαστίζονται και από μετασεισμούς.